Θα πάμε σε ένα διαφορετικό θέμα στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Αρκτούρου, τον κύριο Πάνο Στεφάνου. Καλησπέρα σας, κύριε Στεφάνου. Καλησπέρα. Για να δούμε δύο διαφορετικές δράσεις του Αρκτούρου. Το πρώτο έχει να κάνει σχέση ότι το αρκουδάκι Ούσκο έχει πλέον το δικό του αμαξίδιο, επειδή δεν μπορεί να κουνήσει τα πίσω πόδια. Είδαμε και σχετικές φωτογραφίες σήμερα με το επίσημο δελτίο τύπου. Να αναφερθούμε σε αυτή τη δράση σας, γιατί βλέπουμε ότι ένα αρκουδάκι έχει πρόβλημα και προχωρήσατε σε μια διαφορετική πρωτοβουλία. Ήταν μια αρκετά δύσκολη περίπτωση, η περίπτωση του Ούσκου, καθώς είχε έρθει πέρσι το καλοκαίρι στην Ελλάδα με σοβαρό πρόβλημα, καθώς δεν μπορούσε να κουνήσει τα πίσω πόδια του, και τελικά μετά από αρκετές εξετάσεις του έγινε, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, το οποίο δυστυχώς παρόλες τις προσπάθειες που έκανε ο Αρκτούρος, οι οποίες ήταν αρκετές και επικοινώνησε με αρκετούς γιατρούς, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, με γιατρούς που εξειδικεύονται σε επεμβάσεις σε μεγάλα ζώα και μάλιστα σε επεμβάσεις χειρουργικές. Δυστυχώς η γνώμη όλων των γιατρών ήταν ότι δεν μπορεί να γιατρευτεί το πρόβλημα του Ούσκου. Έτσι λοιπόν, η επόμενη κίνηση που έκανε ο Αρκτούρος ήταν να προσπαθήσει να βρει έναν τρόπο να κρατήσει τη ζωή του αρκουδάκι στην ουσία, καθώς από την εάν δεν μπορούσε να φτιαχτεί η καθημερινότητά του και συνέχιζε να σέρνει τα πόδια, αυτό θα ήταν μη βιώσιμο, καθώς εκεί πολύ συχνά δημιουργούνται και πληγές, οι οποίες φέρνουν μολύνσεις, και ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε ένα άγριο ζώο και όχι με ένα κατοικίδιο, όπου η διαχείρισή του είναι πολύ πιο εύκολη, συνήθως η επιλογή είναι αυτή της θαλασσίας. Όμως ο Αρκτούρος προσπάθησε να την αποφύγει και έτσι κατασκευάσαμε ένα αμαξίδιο, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για τον Ούσκο και μάλιστα πρώτη φορά γίνεται για αρκουδάκι, κάτι τέτοιο. Και ακόμα μπορούμε να πούμε ότι είναι σε δοκιμαστικό στάδιο, καθώς θα πρέπει να δούμε και πώς ανταποκρίνεται ο ίδιος και πολύ περισσότερο πώς ανταποκρίνεται καθώς όσο μεγαλώνει, καθώς σίγουρα ένας από τους παράγοντες που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι και η ασφάλεια του προσωπικού. Τον έχει δυσκολέψει μέχρι στιγμής? Τον έχει δυσκολέψει έτσι όπως παρακολουθείτε το αρκουδάκι? Όχι, ίσα μπορούμε να πούμε ότι ο ίδιος είναι ένας μαχητής για τη ζωή. Είναι ένα πολύ δυνατό αρκουδάκι με θέληση και πολύ μεγάλη όρεξη. Έχει μάθει να ανεβαίνει πάνω στο ειδικό αμαξίδιο, να κάνει τις βόλτες του και έχει μάθει, μπορούμε να πούμε, να ζει με αυτό. Άρα λοιπόν τα πρώτα δείγματα τουλάχιστον του Ούσκο μπορούμε να πούμε ότι είναι παρεμβικά. Πολύ ωραία. Είδαμε και τις σχετικές φωτογραφίες. Να μείνουμε και σε ένα άλλο θέμα, κύριε Στεφάνου. Επέστρεψε στο καταφύγιο του Αρκτούρο Πάτρικ. Η εξοικείωσή του με τους ανθρώπους δεν τον βοήθησε. Δεν βοήθησε τη μικρή ορφανή αρκούδα που είχε περιθάλψει από μωρό Αρκτούρος και είχε απελευθερώσει πριν από ένα μήνα να ζήσει ελεύθερο στη φύση και επέστρεψε τελικά κοντά στο καταφύγιο στο νυμφαίο της Φλόρνες. Αυτή τη στιγμή, ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις όσον αφορά? Θα παραμείνει στο καταφύγιο της αρκούδας? Ο Πάτρικ θα πρέπει να μεγαλώσει λίγο ακόμα, καθώς είναι μόλις ενός έτους, θα πρέπει να ενηλικιωθεί και έτσι του χρόνου μαζί με τρεις ακόμα αρκούδες που ήρθαν από την Γεωργία, οι οποίες είναι στην ίδια ηλικία με τον Πάτρικ, θα μεταφερθούν στο καταφύγιο. Δυστυχώς, όπως είπατε, ο Πάτρικ επέστρεψε και ακριβώς επειδή έδειξε ότι μπορεί να έρθει πολύ κοντά στον άνθρωπο και δεν αναγνωρίζει τον άνθρωπο σε ένα είδος που θέλει να το αποφεύγει. Γι' αυτό ακριβώς αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στη σύλληψη αρχικά και στη συνέχεια στη μεταφορά του σε χώρο του περιβαλλοντικού κέντρου μέχρι ακριβώς να μεγαλώσει και από τον χρόνο πλέον να ζει μαζί με τις υπόλοιπες αρκούδες των νυμφαίων.